πρόεδρος των μικρών ομάδων θα σας δώσει ένα συμβολικό μικρό δωράκι για τα Χριστούγεννα. Να περάσετε καλά, υγεία και τα λέμε και το χρόνο πάλι να είμαστε όλοι εδώ. Πολύ καλά τα τρέντα εδώ μέσα, δεν ονομάζω, που σας παρακολουθούν από κάτω. Παίξτε για τον εαυτό σας πρώτα, για τους γονείς σας και για τις ομάδες σας. Γιατί οφείλετε και πολλά στις ομάδες που έχουν επενδύσει επάνω σας και σας δουλεύουν για να σας αναδείξουν τα ταλέντα. Γιατί για να φτάσετε στις μεικτές και από εδώ στις εθνικές ομάδες, όλοι ξεκινάνε από εδώ. Που εύχομαι να μέσα στις προεπιλογές που θα γίνουν για τις εθνικές ομάδες παιδών, κάποιο παιδί από εδώ να ξεφύγει να πάει κάπου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά. Λοιπόν και πάλι. Από ένα συμβολικό, έτσι. Δεν είναι κάτι. Ναι, τίποτα είναι τυπικό. Πάμε, τα χρόνια μετά το παιχνίδι. Φέτος έχουμε την τιμή οι νέοι να πάνε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να βγουν οι πρώτοι τα παιδιά. Έχουμε μια καλή φουρνιά. Είναι βασικά η φουρνιά που τα αναδεικνύει. Είναι πάρα πολύ καλή να βγουν οι πρώτοι τα παιδιά, να πάνε και παρακάτω. Αυτό το ευχήθηκα μέσα στα παιδιά τώρα. Αυτό που θέλω πάνω απ' όλα είναι να γίνεται ένας αγώνας μέσα σε αθλητικά πλαίσια, να μην έχουμε τραυματισμούς. Έρχεται καινούργια χρονιά, να ευχηθώ σε όλους τους παράγοντες του Εύρου και τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους υγεία και καλή χρονιά. Αυτό μας ενδιαφέρει, το ποδόσφαιρο να είναι μια διασκέδαση και το λέω συνέχεια και συνέχεια θα το λέω πάντα, είναι η διασκέδαση, είναι ένα χόμπι που να ευχαριστούν και οι ποδοσφαιριστές που παίζουν μέσα και οι φίλαθλοι που το βλέπουν. Και οι διαιτητές που κάνουν κουμάντο τις ομάδες. Είναι το πρώτο-τελευταίο παιχνίδι. Αν και δεν σήμερα τα παιδιά, θα βγουν πρώτοι. Εγώ τους ευχήθηκα να είναι ήρεμοι, να παίξουν το παιχνίδι που ξέρουν. Να περάσουν στη δεύτερη φάση, να αναδειχθούν, να ακουστεί και ο Εύρος και τα ίδια τα παιδιά βασικά, διότι τα παρακολουθούν ομάδες μεγάλες. Έχουμε 4-5 ταλέντα καλά. Τα ευχήθηκα να προχωρήσουν, να μην εγκαταλείψουν το ποδόσφαιρο προ όφελο δικό σου. Μέχρι στιγμή θεωρώ είναι θετικά τα αποτελέσματα, πέραν από μία ήττα που και μία ισοπαλία, εντάξει, οι εμφανίσεις της ομάδας ήταν καλές, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Τώρα, σήμερα μας δίνει την ευκαιρία, αν κερδίσουμε, να περάσουμε εμείς στην πρώτη θέση και μετά απομένει ένα παιχνίδι πάλι μέσα στην έδρα μας με την έψη Καβάλας και πιστεύω να είναι πάλι νικηφόρο για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρώτη θέση και πολύ, να προχωρήσει πέρα-πέρα. Πολύ κρίσιμο το σημερινό παιχνίδι. Κρίσιμο δεν είναι, τα παιδιά να παίξουν. Από εκεί και μετά η βαθμολογία έρχεται σε δεύτερο. Να παίζουν να τα ευχαριστούνται τα παιδιά μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Και από εκεί μετά, άμα έρθει και η πρώτη θέση, ευπρόσδεκτο. Λίγο λόγω των εορτών, λόγω των Χριστουγέννων, ετοιμάσατε και κάποια έκπληξη στα παιδιά, ένα μικρό συμβολικό δώρο. Αυτό είναι να φτιαχτεί ένα καλό κλίμα για τα παιχνίδια. Αυτό όπως είπατε είναι, αν κερδίσουμε να περάσουμε στην πρώτη θέση και λόγω των εορτών, έτσι για να φτιάξουμε τις καρδιές των παιδιών. Τελειώνοντας, φίλε Παναγιώτη, ήθελα να εκφράσω και μέσω της ευκαιρίας που μου δίνεται να ευχαριστήσω πρώτα τα σωματεία που δουλεύουν αυτά τα παιδιά, αγωνίζονται και μπορούμε εμείς σαν ΕΠΣ να τα καλούμε να κάνουμε την μεικτή ομάδα και τους γονείς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς συνεισφέρουν με προσωπική βοήθεια για να μπορούν τα παιδιά να έρχονται στις προπονήσεις και στους αγώνες για να παίζουν μπάλα. Θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να τους εκφράσω τα χρόνια πολλά για τις μέρες αυτές που έρχονται.